Η Άννα έχει ένα από τα πρόσωπα τη σεζόν, των ημερών, ο Νίκος Μουτσινάς, και απαντάει στο αν θα παρουσιάσει το House of Fame. Έτσι λοιπόν, βρήκαμε χθες τον Νίκο Μουτσινά. Του είπαμε τα κάλαντα, Κατερίνα. Μας μίλησε πρώτη φορά για το House of Fame, εάν θα το παρουσιάσει αυτός ή όχι, για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, αν δέχτηκε μηνύματα στη γιορτή του. Και φυσικά, μας αποκάλυψε την πραγματική του ηλικία. Α, για να δούμε τι σου είπε, γιατί εγώ το ξέρω. Παρακαλώ. Εγώ να δεις. Καλησπέρα, Άρχοντες, κάνει. Είμαι το δώσο από την Κάτιαν. Πάρε απόσταση, γιατί δεν έχω βάλει τη μάσκα τώρα, γιατί έφτασα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είμαι το δώρο σου. Αυτό είναι το δώρο μου από το Open. Ευχαριστώ. Ωραίος είσαι στα κόκκινα, ε. Barkley Richards. Barkingwell. Ωραίος είμαι στα κόκκινα, ναι. Είμαι γιορτινός. Πώς πέρασε τη γιορτή σου? Την πέρασα πολύ ωραία. Ήρεμα, χαλαρά. Έκανα παρτάρα, μαζευτήκαμε γύρω στα 600 άτομα. Πόσα άτομα χωράνε στο σπίτι σου? Χωράνε πολλά, αλλά δεν τα έχω μετρήσει. Σκυλιά, γατιά και τέτοια. Σκυλιά, γατιά, αυτά είναι οικογένεια. Δεν μετράνε, δεν βάζω μάσκα στην τζουτζουμπή. Θα μπορούσα βέβαια, όχι. Είμαστε αυτοί που. Εκεί, είμαστε οι συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπο άλλο. Καραντίνα. Το μουστάκι άλλο σήμερα, κάτι άλλο? Το μουστάκι είπα να αφήσω έτσι. Άμα ο άνθρωπο δεν έχει μαλλιά στο κεφάλι, βαριέται. Κλείσουμε την απορία. Παρακαλώ. House of Fame θα το κάνει εσύ ή θα το κάνει άλλο? Δεν απαντάω σε ερωτήσει. Είναι γνωστό. Πόσο χρόνο είσαι? 22. Μεσήλικα. Δεν απαντάω σε ερωτήσεις κανονικές. Στις άλλες απαντάω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είμαστε σε κουβέντες με το κανάλι. Ψέματα, όχι. Ούτε κατά διάνοια, παιδί μου. Θα ήθελες όμως να κάνεις και κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω καθόλου. Είμαι πολύ, 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 πάρα πολύ εντάξει με την εκπομπή. Ενώ μου φτάνει και μου περισσεύει και κάνουμε και παραπάνω πράγματα που δεν έχω θέατρο φέτος. Οπότε ασχολούμαστε πολύ. Είμαι εντάξει. Δεν έχω πάθει εργασιομανία. Είμαι καλά. Η αγαπημένη σου επιστρέφει, Ελένη Μενεγάκη. Πού, σοκαρισμένος πια. Σοκ. Δεν το ξέρει. Όχι, δεν το έχουν πει. Πώς θα το πω στο stand-up, δεν ξέρω. Πού επιστρέφει? Επιστρέφει τηλεοπτικά. Κάνει πολύ προχωρημένες συζητήσεις. Μπράβο. Δεν θα καθόταν ένα χρόνο? Καλά. Δεν πρέπει να συζητήσει από τώρα. Τώρα για του χρόνου. Ναι, βέβαια, βέβαια, φυσικά. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Πώς θα ήθελες να την έβλεπες εσύ, ιδανικά? Όπου θέλει αυτή. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Είναι αρκετά τα χρόνια. Ενώ μπορεί να θέλει να κάνει μια αλλαγή και κάνει ακριβώς την ίδια εκπομπή. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Ξέρει σίγουρα πάντως αυτή. Σου στείλε μήνυμα για τη γιορτή σου? Παιδί μου, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Θα κάτσω να σου πω εσένα, μου στείλε Μενεγάκη. Τι κακό είναι, αφού έχετε πολύ καλές σχέσεις. Και τι είσαι, άρα. Από ποια, άρα σου στείλε. Μήπως ήταν και σπίτι μου? Θα σου απαντήσω κάτι άλλο. Με τη μεσούλα σου όλα εντάξει, γιατί είχε πέρσι πρόβλημα. Μήπως τώρα με την αλλαγή του καιρού ξανά έχεις? Μοιάζομαι για σένα. Είσαι συχαμένη. Μου συντονίζεις πόνο στη μέση. Αν πάθω πόνο στη μέση, θα σου σπάσω τα δόντια. Χριστιανιάτικα. Όχι, όχι, μια χαρά, εντάξει. Τίποτα, όχι, έτσι κι αλλιώς τώρα το έχω πιστέψει κι εγώ την 22, οπότε δεν με ενοχλεί ο καιρός. Δεν ξέρω για τις αλλαγές, δεν ξέρω τι θα βρέξει σήμερα. Δεν με πούνε σε χθες όλη μέρα η μέση μου. Υπέροχος. Αυτό που φαίνεται έχει πολλά χρόνια. Άσχετο. Τόσα λεφτά, πάει ένα καινούριο. Μαζεύει πρίκα. Το θυμάμαι από το. Όχι, το θυμάμαι, του πάει, αλλά παθαίνει κάτι κολλήματα. Πώς τον πετσόκοψε? Όχι, το έχει χρόνια και είχε κι άλλο ένα παλιά που ερχόταν στον Αλφα, ένα κίτρινο. Παθαίνει μανία με κάτι που είχα παλιά και ερχόταν με αυτό το κίτρινο το φωσφοριζέ. Συνέχεια με αυτό το άλλαζε. Μαζεύει για τα κάθαρο ο άνθρωπο. Μαζεύει για τα γυρασιά του, γιατί είναι μόνο 22. Εκτό αν είναι καινούριο, αλλά νομίζω το έχει χρόνια. Δεν πειράζει, ωραίο, πολύ ωραίο. 22 γελάω. Γιατί γελάω? Νίκο είναι από μένα 7 χρόνια μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι 42. 42. Τι έφαγε ρε παιδιά μου, Τσινάς, 20 χρόνια έφαγε. Έλα παιδιά, είναι φανταστικός, είναι πολύ ωραίος και κρατιέται και πάρα πολύ καλά. Να πω κάτι, από αυτά που λέει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα παρουσιάσει το House of Fame. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Και επίσης, επειδή ξέρω ο Νίκος είναι τελειομανής, και φέτος έχει δώσει πολύ περισσότερο στην εκπομπή και την έχει κάνει και αρκετά θεατρική. Όλα αυτά τα γυρίσματα που κάνει με τη Βάνια, που κάνει με τη Ματίνα. Θέλουν χρόνο. Γράφει και επειδή δεν κάνει θέατρο, κάθεται και τα γράφει ο ίδιος όλα αυτά. Οπότε είναι παραπάνω και οι ώρες στις οποίες εργάζεται. Για ποιο λόγο? Πάει σφαίρα, είναι πρώτος, πάει εξαιρετικά, σαρώνει. Να μπει στη διαδικασία, να ρισκάρει και να παρουσιάσει και κάτι άλλο. Εγώ πάντως έχω μάθει ότι συζητάει Τάμπτα για να κάνει δοκιμαστικό αυτές τις μέρες για το House of Fame ως παρουσιάστρια, γιατί θέλει και η ίδια να είναι safe ότι μπορεί να το κάνει. Ως παρουσιάστρια. Ναι, μα η Τάμπτα το είπε ούτως ή άλλως. Εγώ θα το έκανα. Ο μόνος λόγος που με φοβίζει είναι τα ελληνικά μου. Και μεταξύ μας μια χαρά ελληνικά μιλάει η Τάμπτα. Ναι, εννοείται. Εδώ βγαίνουν κάποιοι άλλοι Έλληνες που τα καταφέρουν. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, Χάρη μου, τι ρεπορτάζ έχεις γι' αυτό? Καταρχάς, έχεις πολλά φιλιά από την Κουμπάρα, στην Αγγελική τη Γιαννακοπούλου. Την ευχαριστώ. Η οποία μπορεί να αναλάβει και καμία εκπομπή της Νατάσας, είδες εκτές στον αέρα τι γινόταν? Α, ναι, το είδα, της Παντορίδου. Άρα, τι είναι εξαιρετική, έχω βαφτίσει τη Μαλενίτσα. Τη βλέπω την Αγγελική φέτος. Τη Μαλένα.
Δύο χρονών η Μαλένα, δεν λέει και πολλά. Με τη μαμά τη Μαλένα. Αφού είναι κουμπάρα μου, λες να μιλάμε. Α, γιατί, αυτή η κοκλάρα, η Αγγελική. Η Αγγελική, αρχιτέκτου του Νίκου. Λοιπόν, τι ξέρεις για το House of Fame. Επιβεβαιωνόμαστε αυτά που είχαμε πει πριν από λίγες μέρες, ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν θα είναι στην παρουσίαση. Δεν του έχει γίνει καμία κρούση από το κανάλι. Α, δεν του γίνει. Καμία μα καμία. Βολιδοσκοπήσανε άτομο της εκπομπής αυτό που είχαμε πει και επιμένω να το λέω γιατί ξέρω τι ισχύει. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι η Τάμπτα στα χαρτιά τους, αλλά εγώ νομίζω δεν μπορώ να αποκλείσω και το όνομα του Λιάγκα. Θέλουν εκ των έσω να βρούνε κάτι για να του δώσουν, γιατί θα υπάρχει θέμα. Και είναι και η οικονομική λύση, η Χάρη. Βεβαίως, από τη στιγμή που ήδη πληρώνεται. Έτσι ακριβώς. Έτσι.